Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για την έντονη σεισμική δραστηριότητα γύρω από την περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, την καλημέρα μας από το Star FM. Καλημέρα. Κύριε Φραγκάκη, τι ζημιές έχετε καταγράψει τώρα μετά τον τελευταίο ισχυρό σεισμό που είχαμε? Κοιτάξτε να δείτε, σε πρώτη φάση εμείς όπως ξέρετε κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο. Ναι. Το πρώτο βήμα δηλαδή είναι να γίνει ένας οπτικός έλεγχος και μετά θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο ώστε να στείλει επίσημα δικούς του μηχανικούς οι οποίοι θα γίνει σήμανση στα κτίρια τα οποία είναι τιμόρροπα και δεν πρέπει να κατοικηθούν και να αποφασίσει και τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και αυτά. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχει τελειώσει ο έλεγχος θα ίσως τελειώσει σήμερα. Σήμερα έχω βγάλει δύο κλιμάκια έξω, δεν έχω και μηχανικούς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολλούς. Ναι, το γνωρίζουμε. Η τεχνική μου υπηρεσία είναι πραγματικά υποστελεχωμένη. Λοιπόν, έχουμε αρκετές, πώς να το πω, πτώσεις ας πούμε από σοβάδες, έχουμε πτώσεις από σε χτίρια τα οποία είναι κατασκευασμένα, είναι πέτρινα και είναι κατασκευασμένα πριν τη δεκαετία του 60. Ναι. Και έχουμε, πώς να το πω, κάποιοι τείχοι έχουν καταρρεύσει. Ναι. Ναι. Έχουμε βρει και κάποια στοιχεία τα οποία κατοικούνται και εμείς θεωρούμε, κατά τη δικιά μας άποψη, χωρίς να μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό, έχουμε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες, γιατί κατοικούνται. Ναι, είναι ναι. Κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα και κατοικούνται. Πραγματικά κάθονται μέσα. Τέλος πάντων. Είναι πολλά τα κτίρια αυτά, κύριε Φραγκάκη? Όχι, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αν έχουμε μια συνέχεια, γιατί η συνέχεια υπάρχει. Τώρα εμείς από τις 4 του Ιουνίου εδώ πέρα χορεύουμε. Από τις 4 του Ιουνίου κάθε μέρα έχουμε σεισμούς. Κάθε μέρα. Είναι ένα φαινόμενο πολύ παράξενο, το οποίο είναι έντονο ας πούμε και έχει δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στον κόσμο. Τώρα φαντάζομαι ότι έχετε συζητήσει με ανθρώπους και με επιστήμονες, με σεισμολόγους. Τι σας λένε αλήθεια? Για να το κλείσω αυτό, ναι, με τις ζημιές, οι πολλές ζημιές είναι στις τυχοποιίες και στις προσθήκες που έχουν γίνει σε κάποια κτίρια. Κάποια κτίρια ας πούμε έχουν χτίσει δίπλα ένα μικρό τέτοιο που είναι κουζίνα ή έχουν χτίσει μια τουαλέτα. Σε αυτές τις προσθήκες που έχουν κάνει υπάρχουν έντονα προβλήματα και ειδικά βέβαια και στα πέτρινα. Τώρα, με αυτό που σας ρώτησα, με τους σεισμολόγους που έχετε μιλήσει, τι σας λένε, κύριε Φραγκάκη? Οι σεισμολόγοι δεν θα σου πούνε ποτέ αν δεν θα ξαναγίνει σεισμός ή αν είναι ο τελευταίος, αν είναι ο μεγάλος ή αν θα είναι ο επόμενος και θα είναι πιο μικρός ή πιο μεγάλος. Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Αυτό το πράγμα λένε. Ναι. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πρωτόγνωρο για την Κρήτη, γιατί είναι σε στέρεο έδαφος, είναι στην ξηρά, ας το πούμε έτσι, πάνω από ότι είμαστε νησί, γιατί όλο τον καιρό γινόταν και πολλά φαινόμενα και τα οποία ήταν και μεγάλη στιγμή, η οποία ήταν, λέγαμε, μας έσωσε το βάθος, μας έσωσε η θάλασσα, τώρα δεν έχουμε ούτε βάθος, γιατί είναι από τα 2 χιλιόμετρα μέχρι τα 5, όλες οι εστίες αυτές, και είναι και στην ξηρά. Τώρα, τι να σας πω. Και γι' αυτό και γίνεται και τόσο αισθητός και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι, είναι πολύ αισθητός. Τώρα, κύριε Φραγκάκη, με την Επιτροπή των Μηχανικών δηλώσατε ότι δεν έχετε μηχανικούς ώστε να μπορέσει να συσταθεί η Επιτροπή. Τι ενέργειες έχετε κάνει για να μπορέσει να συσταθεί αυτή η Επιτροπή και να προχωρήσουν και οι έλεγχοι, να τεκμηριωθούν και τα κτίρια, τέλος πάντων? Εγώ, σαν Δήμος, πρέπει να κάνω τον πρώτο έλεγχο, τον πρώτο βήμα. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει από το Σάββατο, αμέσως την ίδια μέρα. Έχει ξεκινήσει. Και προχωράμε κανονικά. Σήμερα έχω από ένα κλιμάκιο που είχα στο Σαββατοκύριακο, τώρα έχω δύο κλιμάκια σήμερα. Μήπως και προλάβουμε να τελειώσουμε. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μετά μια εισήγηση στο Υπουργείο να κατεβάσει τα δικά του τα κλιμάκια, τα οποία έχουν και το δικαίωμα να γίνει η σήμανση στα σπίτια. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα να κάνουμε. Εντάξει. Και να πει ότι αυτό είναι ακατοίκητο, πρέπει να φύγει από μέσα, ξέρω εγώ, όποιος κάθεται εκεί, ο ιδιοκτήτης ή δεν ξέρω τι, ή ο ένικος. Αυτά τα πράγματα εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Δεν έχετε την εξοδότηση, την αρμοδιότητα? Δεν έχουμε ούτε εξοδότηση ούτε νομικά στέκει η δικιά μας η απόφαση. Εμείς θα ενημερώσουμε το Υπουργείο και το Υπουργείο θα δει πώς θα χειριστεί την κατάσταση μετά. Ωστόσο εσείς οφείλετε με έναν τρόπο να συστήσετε μια τοπική επιτροπή δικιά σας του Δήμου
Μα οποία... έχουμε, τα κλιμάκια ναι. έχουν σταθεί. Έχουν σταθεί. Έχουν βγει έξω τώρα ναι. αυτή τη στιγμή ναι, ναι, ναι. με την εποπτεία ενός αντιδημάρχου που είναι και για την πολιτική προστασία και για τις τεχνικές υπηρεσίες προστάμενος, είναι έξω. Είναι α, έξω ωραία. Και κάνε το υπόλοιπο. Έχουμε ένα έντονο βέβαια πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω και αυτό πώς θα λυθεί εύκολα, γιατί έχουμε πολλές ζημίες σε εκκλησίες. Ναι, και εκεί τώρα ποια είναι η αρμοδιότητα, κύριε Φραγκάκη? Όλες αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Όλο το Υπουργείο, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Τώρα, σας ρώτησα και πριν γι' αυτό, γιατί δεν κατάλαβα αν ήταν μόνιμη η Επιτροπή, αν ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν επί τόπου για αυτό το λόγο. Όχι, δηλαδή. Δυστυχώς δεν έχει ναι. έρθει κανείς επί τόπου. Ναι. Εμείς είμαστε, η δική μας η μηχανική είναι ναι, αυτή ναι, ναι. που κάνουν αυτή την επίβλεψη τώρα και περνάνε. Ναι, ωστόσο πάντως δεν υπάρχει κάποια στιγμή αυτό ένα κτίριο επικίνδυνο που να πρέπει να φύγουν από εκεί άνθρωποι άμεσα από αυτά που η είδατε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι υπάρχουν και κάποια κτίρια τα οποία έχουν σοβαρές ζημιές και που είναι 2-3 τέτοια τα οποία κατοικούνται και δεν πρέπει να μένουν μέσα. Μάλιστα. Τώρα, Δήμαρχε, με τους εμβολιασμούς πώς τα πάτε εκεί στην περιοχή σας? Για να αλλάξουμε και θέμα. Τι να σου πω τώρα. Να σου πω ότι δεν τα πάμε καλά. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Έφερα και ένα εξωτερικό συνεργείο και κάναμε κάποιους εμβολιασμούς εδώ σε ένα μεγάλο χωριό που είναι ο Τραψανός. Εμβολιάσαμε καμιά 65 άτομα. Αλλά γενικά, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Ωστόσο, έχετε κάνει, φαντάζομαι, κάνετε και μαζί με την περιφέρεια καμπάνιες εκεί, ενημερώνετε τον κόσμο, έτσι? Βεβαίως. Ενημερώνουμε τον κόσμο και δεν χάνουμε ευκαιρία σε κάθε συζήτηση που γίνεται δημόσια να τονίζουμε αυτό το θέμα, ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Και στα... ο κόσμος ναι. έχει. Τώρα, τι να πω εγώ. Και στα χωριά γύρω στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα, φαντάζομαι ότι έρχονται και οι κινητές μονάδες, έτσι, αυτό ναι, οι κατοίκων εμβολιασμοί. Ναι, κινητή μονάδα που ναι. περίμενα, ρε παιδί μου, εντάξει. Και όχι μόνο κινητή μονάδα έφερα και κόσμο, ας πούμε, με δικά μας μέσα του Δήμου, ας πούμε, άνθρωποι ανήμποροι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, που ήταν κατάκητοι, τους πήραμε, τους πήγαμε, τους εμβολιάσαμε, πήρα τους γιατρούς και τους πήγα σε άλλα χωριά, ενώ η βάση ήταν, ξέρω εγώ, να γίνει σε ένα μεγάλο χωριό. Όμως από εκεί πήγαμε και σε άλλα μικρότερα χωριά που ήταν κάποιοι οι οποίοι τελείωσαν ύμποροι. Αλλά δεν είναι επιθυμητό αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει. Δεν ξέρω. Ο κόσμος, πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια, πώς να το πω έτσι, κάποια ενημέρωση που γινόταν, ας πούμε, από ειδικούς. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε εμείς να βγαίνουμε έξω να κάνουμε ενημερώσεις, αλλά με συνοδεία ενός γιατρού. Ναι. Όχι μόνοι μας. Γιατί μπορεί να μην μας πιστεύει ο κόσμος, δεν είμαστε και ειδικοί εμείς. Ναι, προφανώς. Αν είσαι γιατρός, είναι τελείως διαφορετικά. Εννοείται. Γιατί ναι, βγαίνουν και κάποιοι άλλοι γιατροί, και αυτό έπρεπε τουλάχιστον να μην υπάρχει. Βγαίνουν κάποιοι γιατροί, ας πούμε, οι οποίοι λένε την άποψή τους, που είναι αρνητικοί στο εμβόλιο. Τα ακούει όλα αυτά ο κόσμος, υπάρχει μια σύγχυση. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Και γενικώς μια έτσι, εκτεταμένη δυσπιστία, ναι, και προς τους φορείς, και προς φορείς τους επίσημους δηλαδή. Νομίζω, φαντάζομαι, το βλέπετε κι εσείς, έτσι? Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας και καλή υπομονή με τους σεισμούς. Ευχαριστώ. Γεια σας. Yeah.